Coach, σήμερα δύσκολη βραδιά. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα λόγω του ότι είχατε ένα ξένο λιγότερο. Όμως τίποτα δεν πήγε καλά για την ομάδα σας. Τι κρατάτε εσείς από το σημερινό παιχνίδι? Σημαντικό για μας ότι δώσαμε ευκαιρίες σε άλλους παίχτες που δεν είχαν πάρει χρόνο μέχρι τώρα. Καταρχάς έχουμε την νεανική ομάδα εμείς, αλλά ακόμα προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες και σε άλλους νεαρούς να πιάσουν την ευκαιρία τους και να αποδείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν σε μακρόχρονο στάδιο την ομάδα της ΕΘΑΣ. Θα φέρετε τρίτο ξένο και αν ναι, πότε θα έρθει? Είναι στα πλάνα μας. Θεωρούμε ακόμα, δεν έχουμε τίποτε σίγουρο ακόμα. Και τελευταία ερώτηση, πώς βλέπεις τη συνέχεια? Η ΕΘΑ πλέον είναι στη μάχη για την Εξάδα, εκεί που λίγο πολύ θεωρούσαμε δεδομένο ότι η ΕΘΑ, τουλάχιστον εμείς που είμαστε εκτός, ξαφνικά ο ΠΟΠ ανέβηκε, η Ομόνια είναι εκεί. Πώς τη βλέπεις εσύ την μάχη αυτή για την Εξάδα? Okay. Πιστεύω ότι, όπως είπες, αυτές οι τρεις ομάδες παλεύουν για την Εξάδα. Ήρθαν ένα-δύο αποτελέσματα τα οποία τα περιμέναμε κάπως διαφορετικά. Ακόμα συνεχίζουμε να παλεύουμε για την Εξάδα. Έχουμε ακόμα και τα μεταξύ μας παιχνίδια που πιστεύω εκεί παραπάνω θα κριθεί παραπάνω ποιος θα πάει στην Εξάδα και όχι. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο coach της ΕΘΑ, ο Ελχάς Χάτη, αυτά. Ακούσαμε τους δύο προπονητές, ακούσαμε και τον MVP, τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Καλό βράδυ σε όλους.